Ναι. Αναφέρθηκε στο θέμα και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Ο κύριος Θεόδωρος Κανελόπουλος, θα τον έχουμε κοντά μας για να δούμε λίγο το θέμα αυτό. Τι έχει γίνει? Κοίτα, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Έγινε αναφορά στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά το θέμα το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, ναι, στις εκπομπές μας. Είναι υπαρκτό, το γνωρίζουμε. Έχει καταγγελθεί και στο παρελθόν. Δεν έχει λυθεί. Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Το βλέπουμε τον κύριο Κανελόπουλο. Κύριε Κανελόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Μας ακούγατε, δεν ξέρω. Κάναμε μια κουβέντα με τον Νίκο Υποφάντη για το θέμα. Είναι μάστιγα οι ρευματοκλοπές. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμη. Και βέβαια είναι μάστιγα. Βέβαια ξεκίνησαν οι ρευματοκλοπές στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Εκεί εντάχθηκε το φαινόμενο. Βέβαια, δυστυχώς για αυτούς που κάνουν αυτή την πράξη, στο τέλος πιάνονται, οδηγούνται στα δικαστήρια και πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλο, πολλά μεγάλα ποσά που καλούνται να καταβάλουν όταν διαπιστωθεί. Και διαπιστώνονται σε όλους. Και θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι όταν κλέβεις, κάποια στιγμή έρχεται ο καιρός που θα σε πιάσουν. Και όταν θα σε πιάσουν, δυστυχώς αυτοί που τους παρότριναν να κλέψουν έχουν εξαφανιστεί. Και αυτοί που είναι υποχρεωμένοι και καλύπτουν τα χρήματα που έχουν από πολλές επιχειρήσεις είναι αυτοί που έχουν διαπράξει αυτό το... Κύριε Κανελόπουλε, ξέρετε τι σημαίνει. Το ρεύμα το οποίο το κλέβουν από το σύστημα, το πληρώνουμε όλοι εμείς. Έφτασε κάποια στιγμή η ρευματοκλοπή να αγγίζει και ένα ποσοστό το 20%. Τώρα έχουν υποχωρήσει τα δεδομένα. Πώς μπορεί να προφυλαχθεί το σύστημα από όλα αυτά? Γιατί κλέβουν ρεύμα σε οικίες, σε καταστήματα, σε καταβλισμούς, σε βιοτεχνικές περιοχές. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται όλο αυτό χωρίς να το αντιλαμβάνει το ΔΔΕ? Κύριε Υποφάντη, καταρχήν θα πρέπει να δείτε ότι οι ηλεκτρονικοί μετρητές που έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί στο ΔΔΕ και στις παροχές μας, αυτός ο διαγωνισμός καρκινοβατεί εδώ και μια 20ετία. Ναι. Έτσι, άρα θα πρέπει λοιπόν να πούμε για ποιο λόγο καρκινοβατεί. Μήπως τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ μεγάλα, που δυστυχώς είναι μεγάλα. Και δυστυχώς είναι μεγάλα. Βλέπω... Είναι μεγάλα τα συμφέροντα, αλλά πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός, να ολοκληρωθεί. Πρέπει και να φτιαχτούν εδώ και στην Ελλάδα. Έχουμε εργοστάσια να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Ναι, λάτε. Ναι, έχουμε την Λάντι στην Κόρινθο, η οποία ήταν η εταιρεία που προμήθευσε στην Ισπανία και στην Ιταλία ηλεκτρονικούς μετρητές και τοποθετήθηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις αντίστοιχες εταιρείες ενέργειας. Από εκεί και πέρα υπάρχει το εξής, είναι η παρότηση που κάνουν κάποια κυκλώματα σε κάποιους ανθρώπους να κάνουν τη ρευματοκλοπή, ότι δεν θα σε πιάσουν. Τελικά τους πιάνουν και κάποια στιγμή θα πρέπει, νομίζω το νομοθετικό πλαίσιο μπήκε σε σωστή διαδικασία, να κλείνει και η επιχείρηση σήμερα πια. Βλέπουμε τώρα που η απόφαση της κυβέρνησης είναι ότι όταν θα διαπιστωθεί η ρευματοκλοπή, δεν θα είναι μόνο να διεκδικεί στα δικαστήρια τα ποσά αυτά, αλλά θα κλείνει και η επιχείρηση. Γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός για μια επιχείρηση να κάνει κλοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και την ίδια στιγμή μια άλλη επιχείρηση να προσπαθεί μέσα στον ανταγωνισμό να επιβιώσει. Για τον ζημιωμένο, τι προβλέπετε? Θέλω να πω ότι αυτός που θα ζημιωθεί, πώς θα μπορέσει να πάρει τα χρήματα πίσω? Πρέπει να κινηθεί δικαστικά, λέτε. Μα ήδη κινείται δικαστικά ο ΔΔΕ και τα διεκδικεί από οποιοδήποτε... Αυτά έχει... αποδίδονται μετά στο ζημιωμένο, αυτό ρωτώ. Ναι, αποδίδονται. Ένα μέρος από αυτά τα χρήματα αποδίδονται. Ναι, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, είναι και τα απλά νοικοκυριά που μπορεί να έχουν υποστεί ρευματοκλοπή. Και βέβαια είναι, καταρχήν υπάρχει, να ξεκαθαρίσουμε, υπάρχουν... Ναι. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη ρευματοκλοπή, εκτός από την κλοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, έχει και περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αυθαίρετη επέμβαση στο μετρητή χωρίς να κάνει κλοπή. Δηλαδή, αν είναι κομμένο το ηλεκτρικό ρεύμα και πάτε και αυθαίρετα το επαναφέρετε, χωρίς να έχει ο τεχνικός τομέας, υπάγεται στη ρευματοκλοπή. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος, γιατί κακώς βγαίνει και βγαίνουν τα στοιχεία ότι π.χ. ο Κανελόπουλος, ο οποίος αγνόησε το συνεργείο και το επανέφερε το ρεύμα αυθαίρετα, είναι ρευματοκλοπή. Όμως σίγουρα αυτό το χρονικό διάστημα, με τους ελέγχους που γίνονται και γίνονται εμπεριστατωμένα πια από το τεχνικό τομέα, παρόλο που το χρονικό διάστημα το προηγούμενο είχαμε αδυναμία λόγω έλλειψη προσωπικού, τώρα πια γίνονται, οι ρευματοκλοπές έχουν μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κανελόπουλε. Απλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες ηλεκτροδοτούνται παράνομα
και έχουν να κάνουν με καταβλισμούς. Εκεί δεν πάτε, θέλω να σας πω. Δεν πάνε οι τεχνικοί γιατί φοβούνται. Πείτε το και αυτό, να το ξέρουμε, έτσι. Αυτό εννοείται καταβλισμούς, οι οποίες έχουν δώσει, έχουν πάρει ρεύμα κατευθείαν από το δίκτυο. Αυτό εννοείται ότι δεν πάτε. Σε πολλές και δεν πάνε, γιατί δεν μπαίνει η αστυνομία καλά-καλά μέσα σε αυτούς τους καταβλισμούς. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ δεν μπαίνει η αστυνομία καλά-καλά.